Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση υγειονομικών και Υπουργείου Υγεία με φόντο τι παρετήσει γιατρών στα νοσοκομεία τη Κρήτη και την πολεμική ατμόσφαιρα που επικρατεί στο Παγνί, όπου ξεκινούν απεργιακέ κινητοποιήσει. Μεταεντέλεστε με την προσπάθεια εκφοβισμού και τρομοκράτηση δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η λειτουργία αυτού του νοσοκομείου. Από το πρωί τη Δευτέρα, οι εργαζόμενοι ξεκινούν επαναλαμβανόμενε τάσει εργασία, καταγγέλλοντα για εργασιακό μπούλινγκ και αλαζονία το διοικητή του νοσοκομείου, προαναγγέλλοντα ολομέτωπη σύγκρουση με κάθε είδου τέτοιε νοοτροπίε. Αυτό που δεν μπορούμε να ανεχτούμε είναι ότι δεν αναγνωρίζει το ρόλο τη προσφορά μα. Χωρί του εργαζόμενου, σύστημα υγεία δεν υπάρχει. Για όνειδο έκανε λόγο, μιλώντα στην Κρήτη TV, η η διευθύντρια τη Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, αναφερόμενη σε όσα διαδραματίζονται στο Παγνί, με το διοικητή να διατάζει εφόδου στα σπίτια των αναισθησιολόγων που νόσησαν από COVID. Να αντιμετωπίζουμε του γιατρού σαν ενδυνάμει α πούμε, οι οποίοι μένουν στα σπίτια του για να γλιτώσουν τη δουλειά των γιορτών. Αυτά τα πράγματα είναι τρομερά υποτιμητικά. Δήλωσε για κάτι άλλο, ότι είναι ο καλύτερο διοικητή τη τελευταία δεκαετία και ο δικαιότερο. Ε, ελπίζω ότι αυτή η δήλωση να μην έρχεται στα πλαίσια ότι, ότι, ότι υπάρχει μια προσωπική διαμάχη και ότι κέρδισε. Πανερεθυμιώτικο συλλαλητήριο έχει προκηρύξει για το απόγευμα τη Δευτέρα στο εργατικό κέντρο Ρεθύμνου έξω από το Δημαρχείο. Οι γιατροί κάτι θα βρουν να κάνουν. Και εγώ που έφυγα από το νοσοκομείο, κάτι θα βρω να κάνω. Mm -hmm. Άσχετα από το αν αυτό πράγμα πληγώνει απίστευτα, γιατί μου δίνει μια φοβερή ματέωση για, για τα τόσα χρόνια που έχω ε, ε, ζήσει και ασχοληθεί και. και... Ε, τα φιερώσει με, με την παθολογική σας. Κλινική. Το διακύβευμα δεν είναι mm -hmm. αν θα βρει ένα γιατρό ή αν θα βρει κάποιον να φοράει μια άσπρη ρόμπα. Το διακύβευμα είναι αυτό ο γιατρό είναι εξειδικευμένο για αυτή τη δουλειά που κάνει. Στο Στον παράζ αντιδράσεων έρχεται να προσθεθεί και η σκληρή ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Που στηρίζει τι κινητοποιήσει οι οποίε ξεκινούν στα νοσοκομεία του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, μιλώντα για αυταρχικέ απαιτήσει των διοικήσεων που πλήττουν τη λειτουργία όλων των νοσοκομείων του νησιού και του εργαζομένου. Τα όσα αναφέρονται στο συγκλονιστικό κείμενο παρέτηση τη Διευθύντρια τη Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ρεθύμνου Ελένη Ιωαννίδου ελάχιστα απέχουν από καταστάσει που έχουν βιώσει ή βιώνουν οι ιατροί και εργαζόμενοι και στο δικό μα νοσοκομείο. Καταστάσει που έχουν οδηγήσει σε παρέτηση και οι ιατρού του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, με πιο χαρακτηριστική την περίπτωση τη παρέτηση του Διευθυντή Ιατρού του ΤΕΠ. Νίκου Κακολύρη στο πρώτο διάστημα του 2022. Ο Το αυταρχικός τρόπος με τον οποίο ασκείται η διοίκηση είναι και αυτός μία, μια τακτική η οποία επικροτείται από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Εκτός από την αποχώρηση της Ελένης Ιωαννίδου και άλλων γιατρών από το νοσοκομείο Ρεθύμνου και τους υποπαρέτηση αναισθησιολόγους στο Παγνή, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου υπενθυμίζουν ότι ήδη μέσα στο 2022, 21 γιατροί, νοσηλευτέ και άλλα στελέχη έχουν αποχωρήσει από τις θέσεις τους με τη λειτουργία του νοσοκομείου να κλονίζεται θέμελα.